Χριστό το Βασιλείο Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριε ο Θεός με μεγαλύθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει αν ενεδίσω αναβαλλόμενος προς το σημάτιο. Εκτείνον τον ουρανόν ως υδάρι, ώστε γάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θες νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσων τε ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο εξαποστέλλων πηγάς εν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων ζηχτίνεσαι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άχτων εκ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και αυτός καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του Λιβάνου ασεφύτευσας, εκ εις Ρουθία ενωσεύσουσι,
του Ηρωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού, έθου σκότος και γενετονίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνθρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της θυσιός σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάων ουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασας εμπέζειν αυτήν. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντος σου την χείραν τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Η το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, ευχανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, σαλώ το Θεό μου έως υπάρχει. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Ταύτης, της Νήσου Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλέον των οδηπορούν των νοσούν των καπνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύμπασα δόξα τιμή και προσκύνησης
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δέσποτα Άγιε, ήχος πρώτος. Κύριε, εγκέκραξα προς εις ακούσον μου, εις ακούσον.
Thank you.
Ψαλμός 21. Διαμερίσαν το τα ημάτια μου εαυτής και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Ο Θεός μου, πρόσχεσμοι, είναι ατί εγκατελειπές μου, της εξόδου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Ελάλησε Κύριος προς Μωυσή, ενώπιος ενωπίο, ως ήδης λαλήσει προς τον εαυτού φίλον και απελίετο εις την παρεμβολή. Ο δε θεράπων Ιησούς, Υιός Ναβή, νέος, ούκ εξεπορεύεται εφ της σκηνής. Και είπε Μωυσής προς Κύριο, ιδού σήμι λέγεις, ανάγκα και των λαών τούτο, σι δε ούκ εδήλωσάς μη, όν συναποστελίσμετε μου. Σι δε μη είπας, είδα σε παραπάντας και χάριν έχεις παρεμή. Ήουν έβρικα χάριν εναντίον σου, εμφάνισον μη σε αυτόν. Είναι αγνωστός είδωσε, όπως ανώ ευρικός, χάριν ενώπιόν σου. Και είναι αγνώ, ότι λαός σου το έθνος το μέγα τούτο. Και λέγει, αυτός προπορεύσω μέσου και καταπάψω σε. Είπε δε Κύριος προς Μωυσή, και τούτον σι των λόγων ονείρικας πηγήσω, έβρικας γαρχάριν ενώπιον εμού και είδα σε παραπάντας. Και λέγει Μωυσής, δείξον μη την σε αυτού δόξα. Και είπε, εγώ παρελέψομαι προτερών σου τη δόξη μου και καλέσω το ονοματί μου, Κύριος εναντίον σου, και ελεήσω ον αν ελεώ και ηχτηρίσω ον ανοιχτήρω. Και είπε, ου δεν είσαι δίν το πρόσωπό μου, ου γαρμίδι άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ιδού τόπος παρεμή και στήθη επί της πέτρας. Ινή καθάν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε η σοπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε, έως αν παρέλθω και αφαιλώ την χείρα μου και τότε όψτα ο πίσω μου το δε πρόσωπο μου ου κοφθήσε τέση. Προκείμενον ήχος τέταρτος, Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Ανταπεδίδος άλμοι πονηρά αντί αγαθών και ατεκνίαν τη ψυχή μου. Ιώβ το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Ευλόγησε Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον ή τα έμπροσε. Είναι δε τα κτίνια αυτού πρόβατα μύρια τετρακισχύλια, κάμιλι εξακισχύλια, ζεύγη βοών χίλια, όνι θήλιε, νομάδες χίλιε. Γεννώνται δε αυτόν οι επτά και θυγατέρες τρεις και κάλεσε την μεν πρώτην ημέρα, τη δε δευτέραν κασία, τη δε τρίτην αμαλθέας κέρας. Και ούχε βρέθησαν κατά τα θυγατέρας Ιώβ βελτίους αυτών εν τη υπουρανών. Έδωκε δε αυτές ο πατήρ κληρονομίαν εν της αδελφής. Έζησε δε Ιώβ μετά την πληγήν έτη 170. Τα δε πάντα έτη έζησε 240. Και είδεν Ιώβ τους Ιούς αυτού και τους Ιούς των Ιών αυτού τετάρτην γενιά. Και ετελεύτησεν Ιώβ πρεσβύτερος και πλήρης ημερών. Γέγραπτε δε αυτόν πάλι αναστηθήσεστε με θόν ο Κύριος ανίστηση. Ούτως ερμηνεύεται εκ της Συριακής βίβλου εν μεν γης κατοικών διαυσίτιδη επί της ορίης της Ιδουμαίας και Αραβίας. Προϋπήρχε δε αυτό όνομα Ιωβάου. Λαβών δε γυναίκα αράβησαν γεννά Ιών ο όνομα ενών. Είν δε αυτός πατρός μεν Ζαρέ εκ των Ισάβ Ιών Ιός, μητρός δε Βοσόρας, ώστε είναι αυτόν πέπτον από Αβραάμ. Προφητεία Ισαΐου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Τα δε λέγει Κύριος, ιδού συνήσιο πες μου και υψωθήσετε και δοξαστήσετε και μετεωριστήσετε σφόδρα. Ον τρόπον εξτίσονται επί σε πολύ, ούτως αδοξήσει από τον ανθρώπον το είδος σου και η δόξα σου από ιών ανθρώπων. Ούτω θαυμάσονται έθνη πολλά επ' αυτό και συνέξωση βασουλής το στόμα αυτών.
ότι εις ουκαν γέλη περί αυτού όψονται και ή ουκα κυκώαση συνίσουση. Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοήμων και ο βραχίων Κυρίου την απεκαλύφθη. Ανικύλαμεν ως πεδίον εναντίον αυτού, ως ρίζα εν κι διψώσει, ουκές την είδος αυτού ουδε δόξα, και είδομεν αυτόν, και ουκ είχεν είδος ουδε κάλλος, αλλά το είδος αυτού άτιμον και εκλείπων παραπάντας του νησιούς των ανθρώπων. Άνθρωπος εν πληγίον και ειδός φέρει μαλακία, ότι απέστραπτε το πρόσωπο αυτού, ετοιμάστη και ουκ ελογίστη. Ούτως σας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημώνο δυνάται και ημείς ελογισθάμεθα αυτόν είναι εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Αυτός δε τραυματίστη δια τας αμαρτίας ημών και με μαλάκιστε δια τας ανομίας ημών. Παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτόν, το μόλοπι αυτού ημείς οι άθυμεν. Πάντες ως πρόβατα επλανήθημεν. Άνθρωπος τη οδό αυτού επλανήθη και Κύριος παρέδωκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών και αυτός δια το και κακώστε ουκ ανοίγει το στόμα αυτού ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού η κρίσης αυτού ήρθη τη δε γενεάν αυτού της διηγήσεται ότι έρεται από τη γη η ζωή αυτού, από τον ανομιών του λαού μου εις της θάνατον. Και δώσω τους πονηρούς αντί της ταφής αυτού και τους πλουσίους αντί του θανάτου αυτού, ότι ανομίαν ουκ επίησεν, ουδέ βρεθεί δόλος εν το στόματι αυτού. Και βούλεται Κύριος καθαρίσει αυτόν από της πληγής. Εάν δότε περί αμαρτίας η ψυχή ημών όψεται σπέρμα μακρόβιον. Και βούλεται Κύριος ερχηρή αυτού, αφελήν από του πόνου της ψυχής αυτού. Δείξε αυτό φως και πλάσε τη συνέση. Δικαιώσε δίκαιον, ευδουλεύοντα πολλής και τα σαμαρτίας αυτών ούτως ανήσει. Δια τούτο αυτός κληρονομήσει πολλούς και των ισχυρών μερί η σκύλα. Αθών παρεδόθην εις θάνατο η ψυχή αυτού και εν της ανώμης ελογίσει και αυτός αμαρτίας πολλών αν είναι και δια τας αμαρτίας αυτών παρεδόθη. Εφράνθη τη στήρα ιού τύχτουσα, ρίξον και βόησον ιού κοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης των άνδρα. Έθεντο μεν λακκοκατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Πρόσχομεν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και κράξα και νύχτη εναντίον σου. Σοφία. Προς Κορινθίους πρώτης επιστόλης Παύλου, το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Γέγραπτε γάρ απολό την σοφίαν των σοφών και την σύνεση των σύνετων να θετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόραν εν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου. Επιδίγαρ εν τη σοφία του Θεού, που και γνώ ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών. Ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημειώνετούσιν και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον.
Ιουδαίης με σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν. Αυτής δε της κλητής, Ιουδαίης τε και έλυση. Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Ότι το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστίν. Και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστίν. Βλέπετε γάρ την κλίσιν ημών, αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξα το Θεός, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Όπως μη καυχήσετε πάσα σαρξενόπιον του Θεού. Εξ αυτού δε ημείς έστεν Χριστό Ιησού, ως εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης, είναι καθώς γέγραπτε, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Καγώ έλθον προς ημάς αδελφοί, ήλθον ου καθ' υπέροχην λόγου, η σοφίας καταγγέλων ημίν το μαρτύριον του Θεού. Ουγαρ έκρινα του ιδένε, τι εν ημί ημίσουν Χριστό. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε θανατώσει αυτόν. Και δίσαντες αυτόν, απήγαγον και παρέδωκαν αυτόν Ποντίο Πιλάτο το ηγεμόνι. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ή να κατεκρίθη. Μεταμεληθείς απέστρεψε τα 300 αργύρια της αρχιερεύσης και της πρεσβυτέρης λέγον. Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων, ιδέ είπον, τι προς ημάς σιώψε. Και ρίψα στα αργύρια εν τον ναό ανεχώρησε και απελθόν απήγξατο. Ιδέ αρχιερείς λαβώντες στα αργύρια είπον, ουκ έξε στη βαλήν αυτά εις τον κορβανάν επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες, ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του Κεραμαίος εις ταφήν της ξένης, διότι εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος έως της σήμερον. Τότε επληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα 300 αργύρια την τιμήν του τεπτιμημένου, ον ετιμήσαν το από Ιών Ισραήλ. Και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κεραμαίος, καθώς συνέδαξε μη Κύριος.
Ο δε Ιησούς εστί έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόνος λέγον, «Συ ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό, «Συ λέγεις». Και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, «Ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσει?» Και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέ εν ρήμα, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόν αλίαν. Κατά δε ορτήν ιώθη ο ηγεμόν απολύειν ένα το όχλο δέσμιον ον ήθελον. Είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ουν αυτόν, είπεν αυτής ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν το λεγόμενον Χριστόν? Ή δίγαρ ότι διαφθόνον παρέδωκαν αυτόν. Καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσα, «Μηδέν σοι και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρ έπαθον σήμερον κατόναρδι αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωση. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν, είπεν αυτής, «Τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν?» Οι δε είπων, «Βαραβάν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τι ουν ποιείς ο Ιησούν των λεγόμενων Χριστών?» Λέγουσι αυτό πάντες, «Σταυρωθήτω». Ο δε ηγεμόν έφη, «Τι γαρ κακόν επίησεν?» Οι δε περισσός έκραζον λέγοντες, «Σταυρωθήτω». Ειδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελήν, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ απενύψατο τας χείρας απέναντι του όχλου λέγω, «Αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε». Και αποκριθείς πάσο λαός είπε, «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσεν αυτής τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελώσας παρέδωκε ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήγαγον από αυτόν όλην την σπήραν. Και εκδύσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνη και πλέξαντες στέφανον εξακανθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού ενέπεζον αυτό λέγοντες, «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων», και εμπτήσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έδιπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων Κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν είναι άρη των σταυρών αυτού. Και ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο εστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος με τα χωλής με μειγμένον και γευσάμενος ούκε θέλε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού βάλλοντες πλήρων ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί. Και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένη, ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούντες είναι αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εκ σεβονίμων. Εις δε των κρεμαστέν των κακούργων ευλασφήμει αυτόν λέγον, «Εις ή ο Χριστός σώσον σε αυτόν και ημάς». Αποκριθείς δε ο έτερος επετήμα αυτό λέγον, «Ουδέ φοβήσει τον Θεόν ότι εν το αυτό κρίματι ή?»
και ημείς μεν δικαίως άξια γάρον επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε το Ιησού, μνήστητι μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπεν αυτό ο Ιησούς, αμήν λέγωση σήμερον μετε μου έσυεν τον παραδείσο. Ιδέ παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, ο καταλύον των ναών και έντρισιν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν, ή όσοι του Θεού κατάβυθι από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον, άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσει. Ή βασιλεύς Ισραήλεστη, καταβάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν επ' αυτόν. Πέπιθεν επί των Θεών, ρισάστον είναι αυτόν ή θέλει αυτόν. Είπε γαρ ότι Θεού ημί Υιός. Το δαυτό και οι ληστέοι συσταυρωθέντες αυτό ονίδιζον αυτόν. Από δε έκτης ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν την γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, «Ηλί, Ηλί, λιμά σαβαχθανή, του τέστη Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες». Την έσδε των εκεί εστώτων ακούσαντες έλεγον ότι Ηλίαν φωνή ούτως. Και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σπόγκων πλήσαστε όξους και περιθείς καλά μου επόντιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον, άφες είδωμεν έρχεται Ηλίας σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη αφή και το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίσθης δύο, από άνωθεν έως κάτω. Και η γη εσύστη και πέτρε εσχίσθησαν και τα μνημεία ανεόχθησαν και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθη και εξολθώντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και ενεφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Ιούν Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο επί Παρασκευή ειν, ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, οι ρώτησαν τον Πιλάτον ή να κατεαγώσει αυτό τα σκέλη και αρθώσει. Ήλθονουν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του συσταυρωθέντος αυτό, επί δε τον Ιησούν ελθόντες ως είδων αυτών ήδη τεθνικότα, που κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Αλείς των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν αυτού ένοιξε και ευθέως εξήρθε αίμα και είδωρ. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυρία, κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, είναι και ημείς πιστεύσετε. Εγένετο γαρ ταύτα είναι η γραφή πληρωθεί, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Και πάλιν ετέρα γραφή λέγει, όψονται ισόν εξεγκέντησαν. Ήσαν δε εκεί γυναίκες πολλές από μακρόθεν, θεωρούσε έτοιμες, οικολούθησαν τον Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτόν. Ενέσιν Μαρία η Μαγδαλίνη και Μαρία η του Ιακώβου και Ιωσή μήτυρ και η μήτυρ των Ιών Ζεβεδαίου. Οψίας δε γενωμένης ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας
το όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός σε μαθήτευσε το Ιησού. Ούτως προσελθόν τον Πιλάτο, ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εγκέλευσεν αυτό, αποδοθήνε το σώμα, και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ενετήληξεν αυτό συνδόνι καθαρά, και έθηκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείο, ο ελατόμησεν εν τη πέτρα, και προσκυνήσα στον λίθον μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθε. Ειν δε κι Μαρία η Μαγδαλίνη και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου. Εξ όρησης ψυχής και εξ όρησης διάνοιας ημών είπομεν, Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, Διομεθάσιο Πάκουσον και ελέησον, ελέησον ημάς ο Θεός κρατομέγελεός σου, Διομεθάσιο Πάκουσον και ελέησον, έτι Διομεθά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου, έτι Διομεθά υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερών μονάχων και διακόνων, πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, έτι διομεθέ με τον κακοφορούντον και καλλιεργούντον εν το Αγίο και πανεσέπτον ναού τούτον, των ποιόντων ψαλόντων και υπέρ του πυριεστώτος λαού, του απεκδεκομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διασπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομα Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλειος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισο με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλειο Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσουμε την εσπερινή θέση ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, την εισπέραν πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, τα καλά και συμφέρει ψυχές ημών και ειρήνην τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώθηνα ανεπέσχην τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί τη φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλληλούς και πάσα την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήν υπόσι και στο πνεύμα πίσω. Τα σκυφαλά σημών του Κυρίου κλείνομαι. Το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένον και δεδοξασμένον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Και
τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσθητι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασον τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν εις σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Οδη ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν τα φρικτά πάθη και τον ζωπιό σταυρών και την εκούσιον ταφήν της αρχή καταδεξάμενος Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόγου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Μονευχήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καρνίκων, Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Καρμάρτυρων, Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων, Ιωαγίων και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήξε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ελεήμον Θεός. Δεν
Ευχαριστώ.